έως και 1 ευρώ ακριβότερο ο καφές για όσους καταναλωτές τον απολαμβάνουν καθήμενοι, καθώς ο ΦΠΑ επανέρχεται από το 13% στο 24%, με τις εξελίξεις να έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον χώρο της εστίασης. Δυστυχώς από την 1η Ιουλίου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του ΦΠΑ, κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό και το σωματείο μας αλλά και γενικότερα η ΠΟΕΣΕ προσπαθούσε να μην εφαρμοστεί. Δυστυχώς ήταν αναπόφευκτο από ό,τι μας λένε, η απάντηση τουλάχιστον που πήραμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Το σίγουρο είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο να απορροφούμε τις τιμές αυτές τις αυξήσεις, οπότε αναγκαστικά θα μετακυλήσει στον καταναλωτή. Από 3 ευρώ θα φτάσει μέχρι και 4 ευρώ. Όσο ένα γεύμα. Περιμέναμε άλλα και άλλα μας έρχονται. Δυστυχώς περιμέναμε ότι ο καφές δεν θα είναι πλέον πικρός, αλλά δυστυχώς θα πικρίνει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Υπάρχουν δύο παράμετροι οι οποίοι θα καθορίσουν πλέον την πορεία του καφέ. Η πρώτη παράμετρο είναι η λειψιδρία που έχουν εκεί που βγαίνει ο καφές. Και το δεύτερο είναι τα χαράτσια τα οποία βάζει η κυβέρνηση στον καφέ. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να αφομοιώσουμε άλλες αυξήσεις, οπότε αυτό θα κυλήσει στον καταναλωτή. Και ο ελληνικός καφές θα είναι πικρός και στα συνοικιακά καφενεία. Δυστυχώς, αφού αυξήθηκε το ΦΠΑ, θα αυξηθούν και οι τιμές. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραπονιέται από τους καταστηματάρχες, γιατί δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέται από τους καταστηματάρχες. Όταν μπαίνει μία αύξηση την κυβέρνηση, θα βάζουμε κι εμείς την ανάλογη αύξηση. Γιατί δεν μπορούμε να δουλεύουμε και να μπαίνουμε μέσα. Ο ελληνικός καφές τώρα εδώ συνοικιακά κάνει 1,5 ευρώ. Το πιο πιθανό είναι να πάει 2 ευρώ. Έχουμε κόψει τόσα πράγματα. Α, κόψαμε και το καφεδάκι να πούμε ότι κυκλοφορούμε ελεύθεροι και ωραίοι. Το καφέ μου θα τον πίνω εγώ εδώ καθήμενος. Διότι είναι μια μικροαπόλαυση της ζωής ο καφές. Πόσους καφέδες πίνετε? 2-3. Δεν κόβω τίποτα, ό,τι τσιά που λένε. 2-3 καφέδες πίνουμε την ημέρα, θα τσιπίνουμε εμείς αν πάει και όσο για πάει. Το καφέ δεν κόβεται με τίποτα. Είναι μια αύξηση, αλλά όχι θα τρελαθούμε τώρα. Όπως δηλώνει η Μαρία Αντωνακάκη, η αύξηση θα μετακυλήσει στον καταναλωτή, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης δεν μπορούν να αντέξουν άλλες αυξήσεις, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να υπάρξει ενίως ΦΠΑ 13% στην εστίαση. Έχουμε αυξήσεις παντού, στα περισσότερα προϊόντα και δυστυχώς απειλείται πολύ η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα συναδέλφους να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εμείς αυτό που ζητάμε και πιέζουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε είναι το ενιαίο ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση, κάτι που θεωρούμε ότι ο κλάδος το αξίζει. Επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης κάνουν λόγο για ένα δυσβάσταχτο μέτρο, σχολιάζοντας τον ΦΠΑ 2 ταχυτήτων, καθώς ο πελάτης που δεν θα το καταναλώσει στο κατάστημα θα τον πληρώσει φθηνότερα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Ένας πελάτης μπαίνει και παίρνει ένα καφεδάκι, να σας το δείξω κιόλας, στο χέρι. Και φεύγει από το δωμάτιο. Είναι take away. Αυτό θεωρείται στο 13%. Όμως ο πελάτης έχει δικαίωμα να καθίσει εδώ στον εξωτερικό χώρο που υπάρχει. Μπορεί να καθίσει να πιει τον καφέ του για λίγο ή να μιλήσει, να πιει ένα νεράκι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, στο 24 ή στο 13.